Η επιστολή την οποία μας στείλατε... Κύριε Σεντιχάκης, ναι. Αγνοήστε την επιστολή, ήταν ένα κείμενο για να γνωρίζετε τι ακριβώς λέτε. Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας χωρίς καμία επιστολή και την ικανοποίησή μας για τη θέση της Βουλής. Το ξέρω, μου το είπατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είπαμε χθες. Απλά αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε, ότι η επιστολή, πέστε το όπως θέλετε, μιλάει για απόφαση της Επιτροπής, άρα στην ουσία της είναι ψήφισμα. Όχι, δεν έχει δικαίωμα η Επιτροπή μας να βγάλει ψηφίσματα και αποφάσεις. Επί της ουσίας όμως περί αυτού πρόκειται. Τώρα, εάν θα το πούμε ευχαριστήριο ή αν θα το πούμε ψήφισμα, ό,τι αναφερθεί, την ουσία κρατάμε. Ό,τι αναφερθεί στα πρακτικά, δεν θα αποσταλεί τίποτε. Λοιπόν, τη θέση σε κάθε περίπτωση, δεν θα κολλήσουμε τουλάχιστον εμείς αυτό. Αν πρόκειται για επιστολή, ψήφισμα, ευχαριστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, αν επειδή μπορεί να θεωρηθεί και ως ψήφισμα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, δεν επιτρέπει την έκδοση ψηφισμάτων. Άρα, κατά την άποψή μας, τέτοια απόφαση σε κανονιστικό επίπεδο δεν μπορεί να βγει. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια τέτοια πρωτοβουλία και ένα τέτοιο κείμενο. Γιατί το κόμμα μας έχει τοποθετηθεί για τα ζητήματα αυτά, τόσο για τη γενοκτονία των Ποντίων, όσο και για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι γνωστό ότι πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες αποφάσεις. Δεν θα κάνουμε συζήτηση. Δεν κάνουμε συζήτηση. Μα επιτρέψτε μου. Δεν θα αναπτύξουμε το θέμα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου με διακόψατε. Σε κλάσματα δευτερολέπτου με διακόψατε. Όχι, για να μην διαμαντήσουμε το θέμα. Σε διάστημα μισού λεπτού με διακόψατε τρεις φορές. Γιατί? Υπάρχει κάποιος λόγος? Όχι, για να μην χάνουμε χρόνο από την ουσιαστική συζήτηση που έχουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ τώρα. Το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αλλού, όχι τώρα εδώ. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες αποφάσεις. Στείλατε ποτέ ένα τέτοιο αντίστοιχο ευχαριστήριο? Σε καμία. Γιατί τώρα πρέπει να στείλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ευχαριστήριο? Δεν είναι δυνατόν να επιβραβεύσουμε την Αμερικάνικη Βουλή και την Αμερικάνικη πολιτική για τέτοιου είδους ψηφίσματα, επιστολές, ευχαριστήρια, όταν είναι γνωστό ότι είναι ενταγμένα σε γενικότερα γεωστρατηγικά παιχνίδια και πολύ περισσότερο όταν είναι γνωστό πως η Αμερικάνικη πολιτική χρησιμοποιεί επεμβάσεις, πολέμους κατά λαών και κρατών για να προωθηθούν τα υπεριαλιστικά τους σχέδια και συμφέροντα στην περιοχή.